Το παίρνω, το παίρνω πίσω για το δώρο σου. Έκανε πάταγο. Πάταγο για να μην λες. Έκανε πάταγο. Το παιδί. Το ανθρωπάκι. Το παιδί είναι μοντέρνο, ξέρει από αυτά. Η μαμά του είναι παλιακιά. Λοιπόν, μπορείτε αυτή την εβδομάδα να κερδίσετε αυτό το εκπληκτικό κορυφαίο mini tablet Wi-Fi 4G. Ωραία. Παίρνοντας μέρος στην κλήρωσή μας και μπορείτε να το κερδίσετε την Παρασκευή. Τι πρέπει να κάνετε? Να καλέσετε στο 901-901-4243 ή να στείλετε μηνυματάκι στο 54-890 γράφοντας κίνουμε κεφαλαία, αφήνετε κενό και μετά το ονοματεπώνυμό σας. Και την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση και ένας από εσάς θα το κερδίσει. Πάρα πολύ ωραίο, ε! Φανταστικό. Και το Μάρις και μας παίει. Είναι το μίνι, ωραίο. Μάλιστα. Πάμε. Πάμε στο shop, ξεκίνησε χθες. Ναι. Το είδατε? Έχω άποψη, το είδα όλο. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε σε νούμερα πολύ καλά, ναι. Έκανε 34 στο σύνολο και 35 περίπου στο μηνιανικό. Η Μπεκαλκό νομίζω ήταν πάρα πολύ καλή αντικειμενικά. Με το δούμε πρώτα για να μην πούμε. Οκ, οκ, να το δούμε. Να μην πούμε τώρα τίποτα. Μετά. Να πούμε, έλα, να πούμε. Όχι, όχι, εντάξει. Όχι, να πούμε τώρα. Όχι, κρατιέμαι. Ό,τι και να πούμε δεν. Αλλά σαν δασκάλα θέλω να σου πω ότι περιμένω λίγο πιο γκαραζοτεκνό να γίνεις και να τσαλακωθείς. Σκόπια, σκόπια, μισκό. Σκόπια, σκόπια, μισκό, καλκόρ. Σκόπια, σκόπια, μισκό. Σκόπια, σκόπια, μισκό, καλκόρ. Πριν ξεκινήσει την κριτική, ναι, ένα μήνυμα στον μπαμπάκα σου. Χρόνια πολλά στον μπαμπάκα σου. Χρόνια πολλά, πω πω. Χρόνια πολλά, μπαμπά μου. Από μένα φέτος. Μόνο. Χρόνια πολλά. Ναι, τώρα κάτσε, τώρα με συγκινήθηκα. Λοιπόν, πάμε, μισό λεπτάκι, Το έχω, όμως. Λοιπόν. Κάτι λέω ο τρένος, έχω τα δυο μάτια σου. Μοιάζουνε με ουράνο, μοιάζουνε με θάλασσες. Έχω τα δυο μάτια σου. Holding up for a hero to the end of night. He's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be fresh from the fight. You're giving me the sweetest taboo. You're giving me the sweetest taboo. Τσίτα που κιόλα γυρίζουν στο κεφάλι μου. Τσίτα που και μου κυπέφτεις μες στη ζάλη μου. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith, the faith, the faith. Επειδή το δωδεκάρι του κοινού υπερισχύει,
ο Θανάσης Αλευράς, μπράβο, που το κέρδισε, είναι και ο νικητής μας. Πού να κοιτάξω? Έλα εδώ, εδώ θα κοιτάξει σε μένα. Άρθω πάνω. Εδώ, αδειμονώ. Συγχαρητήρια. Στους άλλους. Λοιπόν, ποιος θα μιλήσει πρώτος? Εσύ πρώτος. Να πω εγώ. Βεβαίως. Λοιπόν, ωραία. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ η Μπεκατόρου. Ήταν για μένα ανέλπιστα καλή. Δεν την περίμενα τόσο καλή. Συμφωνώ. Γιατί δεν είχαμε δει σε κάτι πιο χαριτωμενέ, παιδικό κτλ. Που σε παίρνει να κάνει τι αφημιέ κτλ. Εδώ ήταν λίγο πιο παρουσιάστρια. Και αυτό τη. Ναι, δεν ξέρω αν αυτό ήταν πιο παρουσιάστρια. Και στάθηκε πάρα πολύ καλά σε ένα σοου που εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ το σκηνικό. Ήταν δηλαδή αμερικάνικο, ήταν αμερικανιά το σκηνικό πάρα πολύ καλό. Και οι φωτισμοί για το σκηνικό πάρα πολύ καλό. Εμένα μου θύμισε ιταλικό. Ναι, δηλαδή, ναι, όντως, είδα, ναι. Η έναρξη ήταν που έκανε στην αρχή, πολύ η χορογραφία που κάνανε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μ' άρεσε πολύ Μπεκατόρου. Μ' άρεσε πολύ η Καγκάκη, έχω και μια δυναμία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Καγκάκη. Είναι μια όμορφη γυναίκα που τσαλακώνεται και είναι σπάνιο το για όμορφε γυναίκε να τσαλακώνουν. Συγκλονιστικά καλύτερος από όλους τους άλλους με τεράστια διαφορά ο Αλευράς. Δηλαδή είναι και πρώτος ο Αλευράς. Είναι πολύ προφανής δηλαδή η διαφορά του, ρε παιδί μου. Ναι. Θεωρώ ότι αναζητείτε το ταλέντο λίγο στους άλλους. Δεν δηλαδή κάποια στιγμή. Ξέρεις τι γίνεται. Όταν σε ένα τέτοιο σοου πάνε να τσαρακωθεί ο άλλος, εγώ θλίβομαι όταν δεν το καταφέρνει. Στον Αλευρά υποκλίνομαι. Μπορώ να τα κρίσω το ταλέντο του Αλευρά. Ναι. Φερρυπίν, θεωρώ ότι Κρυσταλία η Κακομοίρα τώρα, που είναι μια όμορφη κοπέλα με ωραία φωνή. Ναι, μεταξύ. Το ρίξες και πάλι απόψε. Να καταστρέψει την καριέρα της, ας πούμε. Σου. Όταν βλέπεις ότι σε αυτό το πράγμα δεν το είχαν υποστηρίξει. Γιατί και φωνητικά. Δεν είχαν μερικές εμφανίσεις. Ήταν αποκριάτικες, θεωρώ εγώ. Δηλαδή, ή μετά, α πούμε, όπω δεν σα λέω, το κασάκι και το καρύδι. Περιμένετε λίγο, περιμένετε. Η Κρυσταλία ήταν και το ρούχο ήταν πολύ ωραίο. Και τα μαλλιά, το μακιγιάζ, έμοιαζε και η κίνησή της ήταν άψογη. Ναι, αλλά σε μια τραγουδία. Έμοιαζε εμένα, πέι, μα έχεις δίκιο. Η εικόνα ήταν πολύ ωραία. Η φωνή. Θα το είδε και αλλά η φωνή, να σου πω κάτι όμως. Όταν η Μαντόρε, παιδιά, δηλαδή να πεις ότι δεν πέτυχε η μίμηση. Όχι, δεν πέτυχε η μίμηση. Αλλά τουλάχιστον μια τραγουδίστρια. Περιμένει να έχει καλή φωνή. Η Κρυσταλία έχει ωραία φωνή. Γιατί δεν μπορούσε να το κάνει. Δεν φάνηκε αυτό. Επειδή βγήκε πρώτη να έχει τράπεζα. Η ίδια τι είπε. Ακόμα δεν ξέρω. Πάντω εγώ έβλεπα σε όλα τα πλάνα. Δεν το είδα όλο το σοου. Η ίδια δεν είπε κάτι. Σε όλα τα πλάνα ήταν σκηθροπή η Κρυσταλία. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Ήταν χάλια. Δεν μπορώ να λάβω την ώρα του λάδι πρέπει να στράβω σε καφέ. Δηλαδή κάποια άλλαξε το. Ήταν και το πρώτο λάδι. Ωραίο ο Γενατάς. Δεν μου άρεσε. Δεν ήταν και κάτι, ρε παιδί. Εγώ θα σα πω καλύτερο από όλου. Ο Γενατάς μ' άρεσε πάρα πολύ σε αυτό. Στη μίμηση που έκανε με τον. Πάντω, εγώ να σα πω για το Twitter γιατί δεν το είδα όλο. Είναι ακριβώ όπω το είπε ο Γιώργο. Λέει για το Twitter τα ίδια σχόλια ακριβώ. Πολύ καλή Γκαγκάκη ή ότι Μπεκατόρου απίστευτα καλή και αυθόρμητη κτλ. Για τον Γενατά είναι. Και η Μπέση Μάλτα κριτική επιτροπή και άλλοι δεν είναι. Και ο Μαρτάκης πάντως. Όχι, έκλειψαν τις εντυπώσεις στο ρόλο τους. Στο τι έκανε ο καθένας. Πάντως καλύτερη από όλους αυτό το κομμάτι, το είναι η Μπέση Μάλτα. Διότι έχει την ωραιότερη φωνή, είναι ηθοποιός. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει τον οποιοδήποτε. Αλλά είναι στην κριτική. Εγώ νομίζω ότι έχουν βάλει την Edith Piaf και τραγουδάει. Δεν ήταν η φωνή της. Όπως και η Γκαγκάκη. Πάρα πολύ. Η Γκαγκάκη δεν είχε τραγουδήσει. Δεν τραγούδισε, γι' αυτό το λέω. Για την Μπεκατόρου, η Μπεκατόρου όταν βγήκε είχε αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό. Ήταν καλή η Μπεκατόρου. Δηλαδή βγήκε, το διασκέδασε, πέρασε καλά. Ναι, και εμένα μου άρεσε. Και μου είπε: πολύ. Έχω ζητήσει, όμορφη. Έχω ζητήσει, μου λέει, να μην έχω το κιού. Δεν θέλω, μου λέει εσά. Δεν είχε το κιού. Χθε είχε, γιατί είχε πολλά κείμενα. Για σαν πρώτη μέρα. Είχε το κιού. Χθε είχε. Απλά έχω ζητήσει να μην. Εμένα θεωρώ ότι δεν τσπάει το κιού. Καλύτερα να είναι αυθόρμητη. Αφού κάνει τσακμινιέ, δεν έχει ανάγκη το κιού. Και να κάνει τα λάθη τη τα φοράει. Είχε πολλά βίντεο βέβαια. Δηλαδή είναι μισή live, μισή. Εγώ θεωρώ υπερβολικό το βίντεο να γίνεται συνέντευξη με τον Πέτρο. Θεωρείται λίγο κουρά. Πριν γίνει και ποιο λόγο, αυτό το δείτε. Κοίτα, ήταν η πρώτη φορά που έπρεπε να του γνωρίσουν. Αγία παρουσίαση. Φαντάζομαι τώρα τι επόμενε φορέ και εμένα με κούρασε αυτό. Αλλά ρε, παιδί μου γενικά τώρα σε άλλε μιμήσει. Όταν δεν βλέπεις ταλέντο, εμένα με φτιάχνει. Να σας πούμε και κάτι άλλο. Και τι να βλέπεις, όλο τη μίμηση θες και λίγο παρασκήνιο. Εμένα μου αρέσει και κόντρα ρόλος, παιδιά. Να κάνει άντρας γυναίκα και γυναίκα άντρα. Πρέπει τώρα να γίνει ένα μικρό, μια μικρή εναλλαγή, ένα μικρό rotation που λέει. Μια εναλλαγή στους χαρακτήρες κάποιοι. Τσαλακώθηκαν περισσότεροι από κάποιους άλλους. Αλλά αυτό θα είναι εξαιρετικό. Κοίτα, θέλει και λίγο περισσότερο αυτό στις μεταμφίες. Φέρει πίνει, παιδιά, εγώ έχω δει το αγγλικό. Υπάρχει ένα, το λέγαμε και πάνω το πρωί. Έχω δει, παιδιά, μια μεταφράση που είδε στο YouTube να το δείτε. Είναι ένας μαύρος. Κατράμι, μαύρος είναι ο άνθρωπος, έτσι γεννήθηκε. Και κάνει τη Μαντόνα. Τον έχουν βάψει τόσο το μαύρο που κάνει τη Μαντόνα. Και νομίζω ότι είναι η Μαντόνα.
Δηλαδή θέλει ρε παιδί μου να είναι λίγο. Που κάνει σαν ντερ. Δεν μ' άρεσε. Φαινόταν τώρα σαν. Δεν έκανε τίποτα. Τι έβγαλε τα παπούτσια. Ή α πούμε το Γιοκαρίνι ήταν πολύ φτηνιάρικη η είναι περούκα. Δεν είναι λίγο στην παιδί μου. Ήταν πολύ πιο. Στην επόμενη και στην επόμενη. Επειδή αυτό το σοου βασίζεται στις μεταμφιές και στις μεταμορφώσεις, πρέπει να δώσουν σημαντικό. Μαγική λεφτά όλα. Και να σου πω κάτι, μ' αρέσει και στα παρασκήνια να δείξει και πώς μεταμορφώνουν. Όχι μόνο το τραγούδι. Σωστό. Οι μεταμορφώσεις πουλάνε και πολλέ, δεν είναι. Ναι, το θέμα είναι να μην του πιάσει τώρα αυτό και να πούνε δεν του αλακώνομαι και κάποια τσαλακώνομαι. Τακούνι, λέει, και το τακουνάκι, τι έχει το τακουνάκι. Πες μας, ρε φέη μου. Εγώ τι να πω. Τακούνι φοράς. Αποχωρήσεις δεν έχουμε, οπότε θα τους δούμε σε όλα. Πρώτος ή πολευράς. Όποιος έρχεται, το κόνσεπτ είναι ότι όποιος έρχεται πρώτος δίνει το δώρο του κάπου. Μα μακράν παιδιά, ο Λευράς είναι απίστευτο ταλέντο. Είναι πάρει και βραβείο Δημήτρη Χόρν. Είναι συγκλονιστικός το οποίος. Δηλαδή το Χατζήρι, παιδί μου, είδες, πήγε. Αυτό είναι ότι κάθεσε, ξεπατικώνει το ρόλο και κάθεσε και τον υποδίεσαι. Δηλαδή τον υποδίεσαι, ενώ οι άλλοι. Εντάξει, ήταν λίγο. Και να πούμε ότι η Αλευράς είναι στο θέατρο μαζί με τον Νίκο Μουτσινά. Δεν τσαλακώθηκε. Πήρε το ρόλο. Ναι, σε παρακαλώ. Τώρα ξανά. Πήρε το ρόλο του Αργύριου Αγγέλου που τελείωσε η παράστασή του. Τα ξέρω, αγάπη μου. Είναι ενημερωμένο. Ξανά έγινε. Τώρα πήγα καλά. Στην περιοδία που πάνε, ακούγεται. Θα κάνει το Λευτέρι. Ξανά έγινε πάλι αλλαγή. Έγινε τραπέζι. Δεν θα με προσβάλλει ένα μπροστά σε όλο τον κόσμο. Ναι, γιατί πού και σα βλέπει καλέ. Όλη Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω μια χαρά. Αυτά για μπράβο, να γίνονται πράγματα. Εντάξει, θα γίνονται πράγματα. Ο κόσμο έχει ανάγκη από σου. Καλό να γίνονται σου, αλλά κάνουμε και εμεί την κριτική μα. Και είναι η αρχή τώρα, θα δει ότι θα ρολάει. Αλλά πάντα ρε παιδί. Όχι μετά τι έγινε να πείτε. Ο καλό πάντα ξεχωρίζει, ρε παιδί. Εννοείται. Πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό, πάρα πολύ. Πολύ ωραίο το σκηνικό, δεν ψάχνω. Ποιο ώρα τον τάσε το σκηνικό, ποιο ώρα τον τάσε. Θέλει να κάνουμε το μάτι. Το μάτι, Φέι. Τι. Εκεί. Σε ποιον? Εκεί. Κοιτάξτε πώς κάνει το τρέμουλο. Τον Αλευρά. Είναι φοβερός. Ρε παιδί μου. Και μέχρι και το πάλευε. Δεν ήταν απ' την αρχή. Δεν παιδιά, θα σου πω και κάτι άλλο. Επειδή είναι επαγγελματίες όλοι, είναι πολύ στην κόψη του ξηραφιού να στιγματίσουν την καριέρα τους. Σωστό. Θετικά ή αρνητικά. Ο Αλευράς. Δεν είπατε να σας άρεσε. Καλός ήταν ο Κρατερός. Ήταν σαν το Μητσοτάκι. Δεν μ' άρεσε εμένα ο Κρατερός. Γιατί? Εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ και ενώ είναι ο καλύτερο που αγαπώ. Εμένα... Δεν μ' άρεσε χθες ο Κρατερός. Εμένα μ' άρεσε αυτά που δεν είπε. Δεν έμοιαζε με τον Ζαμπέτη. Δεν έμοιαζε κανένα. Στο περπάτημα κατεβαίνοντα τι σκάλε πολύ. Όντω η γυναίκα του έκλαψε. Τον έκλαψε. Πιο πολύ μοιάζει με τον Καραγκιόζη. Όχι, το Μητσοτάκι! Η φωνή! Ήταν ο μοναδικός που συνέχισε και έκανε πλάκα και μετά. Άσχετα με αυτό! Γιατί δεν είναι καλός! Ήτανε καλός! Αυτό είναι και το κόσμο! Παιδιά, όντως, έχει δίκιο! Έμια, μπράβο ρε Τρυφίδου, πρώτη φορά έπαιξε κάτι εύστοχο. Τι λες, καλέ! Του λέγαμε το πρωί πάνω! Έμοιαζε με το Μητσικώστα που κάνει το Μητσοτάκι. Μπράβο! Το έψαχνα από εδώ στο βόλιο. Αν δεν σου γίνεται σούσουρο, γι' αυτό αυτό είναι και το. Αυτό είναι το. Αλλά δεν είναι και αυτό το επιτυχία είναι. Αλλά σου είπα ότι κάποιοι πρέπει να προσέξουν μην χάσουν την καριέρα του. Ναι, μα άρεσε. Γιατί το είπε. Δηλαδή μπήκε έτσι και βγήκε. Μα άρεσε αυτά που έλεγε η μου. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν σε ρώτησε κανεί. Αφού δεν μ' άρεσε, δεν θα μιλάω. Πρέπει να συμφωνήσω. Όχι, θα μου. Εγώ χαίρομαι πολύ για το μαράκι. Ωραία, λοιπόν, προχωρούμε.